Μα πάμε να δούμε πίσω από τα όσα μόλις ακούσαμε. Ο καθηγητής Σταύρος Ζένιος είναι μαζί μου, πρόεδρος των Πριτάνιων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε κύριε καθηγητά. Καλησπέρα κύριε Τσούλη. Τώρα, υπάρχει μια γενική ατμόσφαιρα, αν θέλετε, που δεν επιτρέπει ή δεν ευνοεί την ανάπτυξη. Και αυτό πρέπει να ανατραπεί, αν θέλουν να πάρουμε μπρος οι μηχανές της οικονομίας. Συνεπώς, τι πρέπει να γίνει, τι δεν έγινε, τι πρέπει να γίνει για να αρχίσει η ανάκαμψη, αν θέλετε. Εντάξει, είναι σημαντικό να αντιληφθούμε την ρίζα των προβλημάτων αυτή τη στιγμή. Και η ρίζα είναι ότι τα τελευταία χρόνια είχαμε υπερδανειστεί ως κοινωνία. Βρισκόμαστε σχεδόν το 300% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος σε ιδιωτικό δανεισμό. Είμαστε οι δεύτεροι στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ταυτόχρονα η οικονομία μας είχε χάσει σταδιακά την ανταγωνιστικότητά της. Ναι. Το World Economic Forum στον Davos εδώ και 3 χρόνια συνεχώς μας υποβαθμίζει. Επομένως, ο ισχυρισμός... Άρα καλά κάνετε που το λέτε αυτό, γιατί ξέρετε, οι τελευταίες εξέλιξεις στην Ελλάδα μας συγκέντρωσαν, αν θέλετε, την προσοχή. Ακριβώς. Στο ότι το πρόβλημα δημιουργήθηκε όλο από τι έγινε στην Ελλάδα. Ακριβώς. Και τα ελληνικά ομόλογα. Ενώ πρόβλημα είχαμε και εμείς ως οικονομία. Έτσι, λέτε ότι υπερδανειζόμαστε την τελευταία τριετία. Είμαστε 289% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος δεύτερη στην Ευρώπη. Ναι. Κάτι θετικό που έχει βγει από τις τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα, που θέλω να το πω, διότι είναι ένα θετικό μήνυμα. Ότι οι τράπεζες μας βγαίνουν τα προβλήματα να είναι όπως ακριβώς τα είχαν προβλέψει, και επομένως γίνονται προετοιμασίες, και είναι σημαντικό ότι μπορεί το τραπεζικό σύστημα να αντεπεξέλθει αυτούς τους κραδασμούς. Ταυτόχρονα πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός για το πόσο μέγεθος του τραπεζικού τομέα χρειαζόμαστε, διότι και εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη έκθεση. Είμαστε πάλι η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη, κατά αναλογία του ΑΕΠ στο τραπεζικό τομέα, 600%. Άρα πρέπει να εστιαστούμε αυτή τη στιγμή πώς να γίνει η απομόχλευση. Οι ενέργειες που κάνει τουλάχιστον η μια μεγάλη τράπεζα για να βρει στρατηγικούς επενδυτές, πιστεύω είναι στη σωστή κατεύθυνση, πρέπει να παραδεχθούμε ότι δεν μπορούμε να ελέγχουμε αυτού του μεγάλου μεγέθους των τραπεζικών τομέα. Αν έρθουν ξένοι επενδυτές, θα λύσουμε και το άμεσο πρόβλημα και είναι η εισρωή χρημάτων στην οικονομία. Ταυτόχρονα να δούμε το θέμα της ανταγωνιστικότητας, να επανέλθουμε στα προηγούμενα επίπεδα. Και δεν με ανησυχεί ιδιαίτερα, λέμε, ο κατασκευαστικός τομέας. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τις πραγματικότητες. Το μέλλον της οικονομίας δεν είναι ο κατασκευαστικός τομέας. Υπηρεσίες είναι, λέτε. Εδώ και χρόνια δεν ήταν ο τουρισμός, είναι οι υπηρεσίες, είναι η καινοτομία. Το πιο σημαντικό που έχουμε στην Κύπρο, κύριε Τσουρούλη, τι είναι? Ψηλά εκπαιδευμένο προσωπικό. Αν έχει κάτι που είμαστε ψηλά στην Ευρώπη, και καλώς είμαστε ψηλά, είμαστε διπλάσιο σε αναλογία πληθυσμού που έχουν πανεπιστημιακά προσόντα. Εκεί είναι η ευκαιρία επιχειρηματικότητα, που επίσης είμαστε ψηλά κυπριακές επιχειρήσεις, ψηλή προστιθέμενη αξία. Αυτή δεν έρχεται ούτε από τον τουρισμό, ούτε από την κατασκευαστική βιομηχανία. Υπογραμμίζω ότι δίνεται ψήφο εμπιστοσύνη στις κυπριακές τράπεζες μετά που ξεκαθάρισε και το σκηνικό στην Ελλάδα. Λέτε ότι μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Θέλω να πω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Οπωσδήποτε δεν δικαιολογείται ο πανικός. Κανένας πανικός για τους καταθέτες. Μάλλον χειρότερα θα κάνει τα πράγματα ο πανικός, έτσι. Είμαι ακαδημαϊκός και είμαι αντικειμενικός. Τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά είναι και διαχειρίσιμα. Η μία μεγάλη τράπεζα, το σχέδιο που έχει για ανακεφαλαίωση, φαίνεται ότι έχει σχεδόν υλοποιηθεί. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ θετικά. Η άλλη μεγάλη τράπεζα έχει μια νέα διεύθυνση, μια πολύ σοβαρή διεύθυνση, που αυτή τη στιγμή κάνει ενέργειες για στρατηγικούς επενδυτές. Είμαι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουν. Εκεί υπάρχει μια ανησυχία ότι θα χάσουμε τον έλεγχο των κυπριακών τραπεζών σε κάποιο βαθμό. Αυτό δεν είναι κατά ανάγκη λάθος. Δεν μπορεί η χώρα μας να είναι 6 φορές το μέγεθος του ΑΕΠ ο τραπεζικός τομέας και μετά να το στηρίζει το κράτος. Ταυτόχρονα πρέπει και το κράτος, αυτά που λέμε ότι πρέπει να κάνουμε, να τα κάνουμε αποφασιστικά. Άρα λέτε ότι τώρα πρέπει να φουλάρουν μηχανές για την ανάπτυξη. Για θέματα ανάπτυξης, για τα μεταρρυθμιστικά μέτρα, για εξυγχρονισμό του δημόσιου τομέα, εξυγχρονισμό των δημόσιων οργανισμών. Υπάρχουν μελέτες της Διεθνής Τράπεζας που δείχνουν ότι αν βελτιωθούν οι δημόσιοι οργανισμοί κατά 3-5% την αποτελεσματικότητα τους, αυτό σημαίνει εξοικονομήσεις 1-3%. Λιγότερο κράτος και όλα στους δημόσιους οργανισμούς. Και κατά έναν λιγότερο, πιο αποτελεσματικό κράτος. Μιλούμε για εξοικονομήσεις 1-3%. Γιατί γίνεται μεγάλη συζήτηση, ξέρετε, για τις γνωστές αποκρατικοποιήσεις. Και... Ναι. Μπορούμε να συζητήσουμε που είναι και ιδεολογικά φορτισμένο το θέμα αριστερά-δεξιά, μεγαλύτερων ή μικρότερων κράτων. Η έμφαση όμως είναι στο καλύτερο κράτος και αποτελεσματικό κράτος, και υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούν να γίνουν. Καθεστώς των δημόσιων οργανισμών ή ιδιωτικού δικαίου τους κάνει πιο αποτελεσματικούς και ευέλικτους. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι δεν θα είναι η κυβέρνηση ο μόνος κάτοχος, ο μόνος μέτοχος. Σας ευχαριστώ πολύ.